35% τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Μπορώ να μιλήσω γιατί ίσως με διακόψατε. Είμαι μόνη που με διακόψατε. Δεν θα κοπούνε γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν τη Δευτέρα να πάρει ο κόσμος στην τράπεζα, ναι, να πάρει το υπόλοιπο ποσό που σωστό έχει να κάνει με τις επικουρικές. Σωστό. Εντάξει, γιατί σωστό δεν είναι τα ποσά που λέτε αφαιρέθηκαν οι συντάξεις και χαθήκαν οι συντάξεις. Μα λοιπόν, πάρει τις κυρίες οι τηλέφωνο. Κυρίες έχουν προστατευτεί. Τη Δευτέρα τηλέφωνο θα μπει επικουρική και θα μπει, γιατί είναι αυτονόητο, κύριε Αυτιά. Όταν είχαμε τρία-τέσσερα ταμεία, διάφορα ταμεία με τις επικουρικές που δινόντουσαν διαφορετικές μέρες, κάπου έπρεπε να μαζευτούν αυτά. Και θα δίνονται τη δεύτερη εργάσιμη του μήνα. Από εκεί και πέρα. Πράγματι θα μειωθεί στο 10% των συνταξιούχων, δηλαδή έχουμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι 250.000, το 1/10 εξ αυτών, το οποίο είχε υψηλές συντάξεις των 2.000 ευρώ, όσον αφορά τις επικουρικές, θα υπάρχει μείωση των επικουρικών στο 1/10 των συνταξιούχων, από 5 έως 25%, θα δούμε πόσο θα είναι. Αφορά τις συντάξεις των 2.000 ευρώ, οι συντάξεις 1.300 ευρώ, κύριες και επικουρικές, δεν πρόκειται, κύριες και επικουρικές μαζί, έτσι, δεν νυχτές πρόκειται να πειραχτούν. 1170 καθαρά. Αυτές αφορά 1170 το 90% για τις επικουρικές, εσείς που θέλετε να τις καταργήσετε τελείως, έχουν προστατευτεί το 90% των συνταξιούχων, όπου δεν έχουν πειραχτεί. Άρα μιλάτε το 1/10 των συνταξιούχων, που θα χάσει το ΕΚΑΣ, λοιπόν, το οποίο ήταν δέσμευση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το ΕΚΑΣ, το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το πλαφόν ήταν 600.000. Το ΕΚΑΣ, λοιπόν, το ΕΚΑΣ, όπου καταρχήν θα γίνουν και κάποιες διορθώσεις. Αλλά σας λέω εγώ από την Εθνική Σύνταξη. Με ποιον νόμο? Οι αναπηρικές. Μισό λεπτό. Οι αναπηρικές δεν ορφανά έχουν... Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιακουμάτου. Εντάξει, δύο μέρες να μιλάς. Τα μπουτζόμετρα που έχετε αναφέρει ανήκουν τα χιτάδια στο σπίτι του. Σε μουτζόνει ο κόσμος. Με αυτά που λες, αναπηρικές συντάξεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις επικουρικές. Θα γίνει επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου, το οποίο θα ξαναδούνε τις αναπηρικές, έτσι για να δούνε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει καμία διαφορά και να μην αναφέρετε ότι υπάρχει θέμα. Τίποτα. Μες στη Βουλή, εσείς λείπετε, καπνίζετε στο κηλικείο, πίνετε τον καφέ σας και δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα στη Βουλή. Δεν πίνω καφέ, πίνω λιγμένα χάπια σαν και εσένα. Ξαναπείτε, αναπηρικές δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή. Κατεβάστε τα τηλέφωνα με τις αναπηρικές. Λοιπόν, πάμε στον κύριο. Καλημέρα.